να κλείσει άμεσα ο ή αλλιώ το αποτρεπτικό εμπόδιο του Εύρου, καθώ και να ενισχυθούν τα μέτρα προστασία στην περιοχή, ζήτησε ο Περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονία Τράκη Γιώργο Παυλίδη αναφορικά με το ζήτημα τη παράνομη μετανάστευση που ταλανίζει τη χώρα και ειδικότερα τον Εύρο, αφού αποτελεί σημείο εισόδου. Όπω είπε ο ίδιο, η θέση αυτή δεν είναι μόνο τη περιφέρεια αλλά και ολόκληρη τη κοινωνία η οποία κατά τα προηγούμενα χρόνια έζησε δύσκολε καταστάσει. Και αυτό διότι, όπω είπε, χαρακτηριστικά η χερσαία περιοχή του Εύρου είχε καταστεί χώρο εισόδου κατά δεκάδε χιλιάδε παράνομου μετανάστε ετησίω. Να κλείσει ξανά ο φράχτη. Τα μέτρα τα οποία θα λαμβάνονται στον Εύρο να είναι μέτρα προστασία τη χώρα, τη ασφάλεια των κατοίκων, τη δυνατότητά του να εκτελούν τα ειρηνικά καθήκοντά τους, να πηγαίνουν στις δουλειές τους, στις απασχολήσεις τους, στην αναψυχή τους, να μετακινούνται με ασφάλεια και είναι συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας. Κανείς δεν μας κάνει χάρη. Η ανάπτυξη, όπω δήλωσε ο κύριο Παπλίδης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έρθει πάνω σε έδαφο ανασφάλεια, υπογραμμίζοντα πω η φύλαξη των συνόρων πρέπει να γίνει στον μέγιστο βαθμό χωρί την παραμικρή έκπτωση. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, υπάρχουν εκατομμύρια μετανάστε αυτή τη στιγμή οι οποίοι βρίσκονται σε αναμονή στην κατεύθυνση τη Τουρκία, γεγονό που πρέπει να μα απασχολήσει αρκετά. Η χώρα μα δεν μπορεί να θρέψει τα παιδιά τη. Και αυτό δεν μπορεί κανεί να το παραβλέπει. Έχει τη δυνατότητα για αλληλεγγύη όταν πρώτα μπορείς να συντηρήσεις τον εαυτό σου. Για αντιφατικέ καταστάσει, μίλησε ο κ. Παπλίδης αναφερόμενο στο γεγονό τη παράνομη μετανάστευση και σε ό,τι αυτό συνεπάγεται, λέγοντα πω δεν μπορούμε να δημιουργούμε προγράμματα 200 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση τη φτώχεια στη χώρα μα. Ποσό το οποίο δεν αρκεί για να καλυφθούν οι οικονομικά ασθενέστεροι Έλληνε και την ίδια στιγμή να επιτρέπουμε την ανθρώα είσοδο σε αυτή. Επιπλέον, ο κ. Παπλίδης έκανε λόγο και για τι υποδομέ, οι οποίε, όπω υπογράμισε, δεν πρέπει να υφίστανται στην περιοχή τη Τράκη, ώστε να μην έχουμε μεγάλε συγκεντρώσει παράνομων μεταναστών. Πρέπει να μετακινηθούν στα Δότερα. Ήδη έχουμε την ακύρωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ελληνικής αστυνομίας και τη μετατροπή τους σε κέντρα κράτησης. Και εκεί που πήγαμε να πάρουμε μια ανάσα γιατί κάτι άρχισε να φαίνεται, τώρα έχουμε νέες καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε προς κάθε κατεύθυνση. Οι υποδομές που υπάρχουν εδώ είναι υπεραρκετές. Οι υποδομές που υπάρχουν εδώ... Θα πρέπει να απελευθερωθούν από αυτή τη λειτουργία. Όπω υποστήριξε ο Περιφερειάρχης Ανατολική Μακεδονία Τράκη, κάποια στιγμή πρέπει να κατανοήσει η κυβέρνηση πω η κοινωνία είναι έντονα ανήσυχη και η υπόθεση αυτή τόνισε χαρακτηριστικά θα έχει ισχυρό πολιτικό αντίκτυπο.